Θέλω να σου πω ότι πάντα το νούμερο μετράει στη ζωή. Το νούμερο τι σημαίνει στη ζωή. Θα σας πω κάτι που μπορεί να το έχετε εσείς στους γονείς σας. Όταν ήμουν 27 χρονών, 28, παντρευόταν οι φίλοι μου και φεύγαν από την Τούμπα που μένω. Και πηγαίνανε να μείνουν στο Ρόκαστρο, στο Πανόραμα, στο Τριάδι, στο Πλαγιάδι κτλ. Του λέω, μα τι θέλει εδώ. Καλά. Τι δουλειά κάνει, είμαι στην Ισάν πολιτή. Ωραία. Η γυναίκα σου τι δουλειά κάνει, κομμάτι. Ωραία. Αγοράσαμε ένα σπίτι στο Πλαγιάδι, 200 τετραγωνικά, μπάρμπικιου. Η γυναίκα μου πήρε ένα Opel Corsa OPQ. Τι είναι το OPQ, λέω, τα πολλά τα άλλα. Μάλιστα. Και εσύ, Peugeot 406 το οικογενειακό. Τα πληρώσατε αυτά. Όχι, δεν τα βάλαμε δάνειο για 20 χρόνια. Και ξέρεις 20 χρόνια λέω ότι πώς θα πάει η ζωή σου. 43 χρονών. Γύρισε πίσω στη γειτονιά. Τι έγινε, ρε Θανάση, που μένεις στη μαμά μου. Μανώλη, γύρισε στη μαμά του. Εσύ Κώστα, γύρισε στη μαμά μου. Έρχεται ένας μου λέει, έχεις ένα 20 έργο να πεις. Λέω, γιατί, πέθανε η κυρία Θοδόνη. Ποια ήταν η κυρία Θοδόνη. Η μαμά του. Πήγε 40 χρονών, κάθισε 12 χρόνια με τη μαμά του, πήγε 52, πέθανε η μάνα και βάλει την κατάψυξη. Του λέω, παίρνει τη σύνταξη, τι σε κάνω εγώ τώρα. Γύρισα στις μάνες. Γιατί γύρισα στις μάνες. Γιατί πρώτα χάσανε τη δουλειά τους. Οι σημεροί χάσανε τη δουλειά τους. Μείνανε χωρίς κατσουλίκι. Και του λέει η γυναίκα, 47 χρονών εσύ, 44 εγώ. Δεν μπορώ να βρω ένα 30 που κάνει, τέλος πάντων, το αυτό φανάρι. Μπορώ. Τι να σε κάνω, να σε ξεχέζω, να σου πλένω τα σόβρακα και να σου έχω την πίεση να σου μετράω. Τι να σε κάνω. Μα μου είσαι άχρηστο. Τράβα λοιπόν που σου στη μάνα. Και έτσι λοιπόν γυρίσαν όλοι εκεί. Κάποιοι οποίοι κρατούσαν τις δουλειές μας, δεν μας διώξαν ακόμα. Θέλω να πω ότι πραγματικά η μαρμίτα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας πολύ σημαντικό. Βρε δεν πατάς ο καλύτερος δημοσιογράφος. Αν δεν σε υποστηρίζουν πίσω χωρική, δεν έχεις. Δεν έχεις. Και εγώ που έχω μεγάλη πραγματικότητα λόγω του κακού στόματος που έχω, κάποιοι πολύ μεγάλοι χορηγοί που θα μπορούσαν να μπουν από πίσω, όχι μιλάω για την Εκκλησία άσχημα, όχι μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ άσχημα, για... είπα τον Τζεμπελέκο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Έχω κακό στόμα. Τεράστια πραγματικότητα. Μειώνεται όμως λόγω του κακού στόματος. Πάει κάπως κατά κάποιο τρόπο και ισοφαρίζεται. Η κυρία. Ξυπνάει η ώρα 11 το πρωί. Βγάζω τη μήνυ για κατούριμα. Μήνυ είναι το σκυλάκι. Λοιπόν. Κάτσε να σου πω. Να σου πω το πρώτο. Δεν πρέπει να ετοιμάσει και κατσούριμα. Όχι, δεν είναι φορά. Κάτσε να με το ράβι. Α, λέω, νόμιζα. Το ωράριό μου. Καλά, δεν το ράβι. Πρόσεξε να δεις. Τι συμφέρει. Στο ραδιόφωνο συμφέρει η συμφορά. Στο έντυπο συμφέρει η χαρά. Είναι διαφορετικά. Εγώ όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, η ακροματικότητά μου πηγαίνει στο 50%. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, η εφημερίδα δεν πουλάει τόσο. Αλλά όταν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, η εφημερίδα πουλάει πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων το έντυπο. Που σε λίγο χρόνο θα γίνει το site. Το site το διαβάζουμε, που λέμε site εφημερίδα, όταν υπάρχει η χαρά. Το ραδιόφωνο το ακούμε όταν υπάρχει λύπη, γκρίνια κτλ. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Μάλλον ο Χατζατζίδης παίζει περισσότερο με το ράδι. Έτσι νομίζω. Μεγάλη λύπη, μάλλον δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να διαβάσει. Μάλλον πρέπει να τα πάμε στο τμήμα ψυχολογίας για να μας το αναλύσουμε αυτοί. Εγώ μπορώ να σου δώσω μόνο το τι συμβαίνει. Την ερμηνεία δεν μπορώ να σου δώσω.